είπε ο Κύριος, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Με το μέτρο που μετράς, θα σε μετρήσω. Άνοιξε τώρα το στόμα σου και μέτρα τον άλλονε. Πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει ένα σκάνδαλο με ένα δεσπότη. Γράφανε εφημερίδες, γράφανε μια φωτογραφία να τον δείχνει γυμνό με μια γυναίκα να κάνουν την αμαρτία. Εβδομάδες, μήνες να βουίζουν οι εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, στις τηλεοράσεις, να γυρίζονται αισχρά θεατρικά έργα. Να γίνεται. Μου στείλανε εφημερίδα, αν μπορείτε να το διανοηθείτε, την έχω ακόμα, από τη Χονολουλού, από τη Χαβάη, στην άλλη άκρη του κόσμου, που έλεγε ότι ένας ορθόδοξος επίσκοπος έκανε σεξ με μια γυναίκα. Οι Χονολουλέζοι δεν ξέρουν αν υπάρχει Ελλάδα. Σκορδοκαΐλα έχανε τι έκανε ένας στην Ελλάδα. Εκείνος μπορεί να μην τους ένοιαζε, το διάβολο όμως τον νοιάζει. Τον διάβολο τον νοιάζει. Έπρεπε να διασυρθεί το όνομα του Χριστού η ιεροσύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέχρι τη Χαβάη. Λέω, μια μέρα είχα κατέβει κάτω σπίτι μου, μια θιά μου καθόταν με τη μάνα μου, βρέθηκε, λέω, εσύ τι λες για αυτόν τον δεσπότη. Εγώ πουλάκι μου τώρα που ερχόμουν, λέει, πέρασε έξω από το χασάπικο και είδα τα αρνάκια που κρέμονται από το τσιγγέλι και λέω, άραγε ο διάβολος από ποιο τσιγγέλι με έχει πιάσει εμένα και κρέμομαι. Δηλαδή, λέω, πού ξέρω τι έκανε ο δεσπότης, μου λέει. Και τι, δεν σε ενοχλήσε αυτό που έκανε ο δεσπότης? Εγώ λέω, Χριστέ μου, αν είναι αλήθεια, χάρισε του μετάνοια του ανθρώπου να σωθεί για να ντροπιαστεί ο διάβολος. Εάν είναι ψέματα, χάρισε στον άνθρωπο κουράγιο και δώσ' του υπομονή και δύναμη να αντέξει όλες αυτές τις βρισκές που του λένε. Και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Ούτε θεολογίες, ούτε φιλοσοφίες. Ζώντας σωστά, πας στον παράδεισο. Ζώντας λάθος, πας στο διάβολο. Η ζωή σου θα σε στείλει στη ζωή. Λέει, ξέρετε τι θυμήθηκα, κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί συνέχεια μας φταίνει οι άλλοι. Μας φταίει ο διάβολος, μας φταίνει ο ένας, μας φταίει ο άλλος, μόνο το μυαλό μας το κλούβιο δεν μας φταίει ποτέ. Δεν θα λείψουν ποτέ τα σκάνδαλα, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ούτε αυτοί που με αυτά θα στεφανώνονται. Το καταλάβατε αυτό? Δεν θα δώσει λόγο κάποιος μόνο επειδή σκανδάλισε. Θα δώσει λόγο και αυτός που σκανδαλίστηκε, γιατί σκανδαλίστηκε. Πώς κατάφερε η θιά? Και με το σκάνδαλο στεφανώθηκε. Γιατί δεν σκανδαλίστηκε? Γιατί δεν ζημιώθηκε? Γιατί ήταν προσεκτική? Γιατί το μυαλό της ήταν στη θέση του? Πάντα θα γίνονται σκάνδαλα. Προσευχήσου εσύ για αυτόν που δημιούργησε το σκάνδαλο και τον άλλον βοηθάς και τον εαυτό σου σώζεις. Ποτέ δεν θα λείψουν τα σκάνδαλα, ούτε αυτοί που με αυτά θα στεφανώνονται. Προσέχοντας τι σκέφτονται, προσέχοντας τι λένε, προσέχοντας πώς αντιδρούνε. Το σκάνδαλο γίνεται η αιτία να σωθούνε. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος, τι βλέπουμε? Βλέπεις κάποιον να αμαρτάνει? Ναι, μπορεί να αμαρτάνει. Είδες όμως τι αγώνα έκανε η ψυχή του, τι αίμα έσταξε η καρδιά του για να μην πέσει σε αυτή την αμαρτία? Μπορείς να δεις τον αγώνα που έκανε για να μην πέσει σε αυτή την αμαρτία? Βλέπεις την πτώση του. Τον αγώνα που προηγήθηκε τον εβλέπεις? Και μπορεί ο Θεός να στεφανώνει αυτόν τον άνθρωπο για τον αγώνα που προηγήθηκε και εσύ τον κατακρίνεις. Έναν που ο Θεός στεφανώνει. Ή θα δεις την μετάνοιά του, εάν κλάψει και προσευχηθεί. Προσέξτε. Να μην είμαστε απρόσεχτοι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ούτε θεολογίες είναι, ούτε φιλοσοφίες. Την κρίση θα την αφήνουμε στο Θεό. Δεν θα παίρνουμε την κρίση του Χριστού στα χέρια μας.
Ο πρώτος τρόπος λοιπόν για να αποφύγουμε το κριτήριο είναι αυτό. Μην κρίνετε και ουμή κριθείτε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Για να θυμάμαστε αυτό που είπε ο Κύριος, δεν ήρθα να κρίνω αλλά να σώσω το χαμένο πρόβατο. Το πρώτο μην κρίνετε. Το δεύτερο, να του μοιάσουμε. Να του μοιάσουμε και θα σωθούμε. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, ακούσαμε. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Ελάτε να κληρονομήσετε την βασιλεία που σας ετοίμασε ο Θεός. Τα ακούτε. Ο Θεός ετοίμασε τη βασιλεία, τον παράδεισο για τον άνθρωπο. Για τον διάβολο τι είπε, το πήρε το ετοιμασμένο το διαβόλο. Για σας λέει, ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία. Αυτό μας ετοίμασε ο Θεός. Να την κληρονομήσουμε. Ποιος κληρονομεί, ο κληρονόμος, ο συγγενής. Ποιος κληρονομεί τον πατέρα, ο γιος. Αυτός που μοιάζει στον πατέρα. Λέτε, είμαστε χριστιανοί. Μια οικογένεια, έλεγε κάποιος, λευκών, είχε γείτονες μια οικογένεια μαύρων. Μια μέρα η λευκή γυναίκα, η λευκή μητέρα της οικογένειας, γεννάει ένα αραπάκι. Το αραπάκι καμαρώνει ότι ο μπαμπάς του είναι ο λευκός. Φιλοσοφία χρειάζεται ποιανού γιος είναι. Ότι είναι γιος του μαύρου του γείτονα. Εμείς καμαρώνουμε, είμαστε χριστιανοί. Μοιάζουμε του Χριστού ή του μαύρου. Είμαστε παιδιά εκείνου του οποίου μοιάζουμε, όχι εκείνου του οποίου πιστεύει η φαντασία μας. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να μοιάσουμε του Χριστού. Τι έκανε ο Χριστός, τι κάνει ο Θεός. Θα καλύπτουμε τον άλλον. Αυτά που λέγαμε πριν για την κατάκριση. Πρέπει η Αγία Γραφή την περίπτωση των γιών του Νόε και του Νόε. Ο Νόε έπινε, ήπια, έγινε τύφλα στο μεθύσι, γδύθηκε, τα πέταξε όλα, ξεβράκωτος, τα παιδιά του τρομάξανε. Παίρνουν ένα σεντόνι, το τεντώσανε, το απλώσανε και πηγαίνανε πίσω-πίσω για να σκεπάσουν τον πατέρα τους. Δεν πήγανε κοιτώντας τον να μην βλέπουν την πτώση του πατέρα τους, τη γύμνια του πατέρα τους. Και καλύψανε, σκεπάσανε τον πατέρα τους. Εμείς σκεπάζουμε τον άλλον ή τον κάνουμε θέατρο. Τα άμα θες, αυτός που μας έκανε τον καλό, αυτή που μας έκανε την καλή με τους μεγάλους σταυρούς που πάει στην εκκλησία, έκανε τούτο, έκανε εκείνο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται για να πας στην κόλαση. Έχεις ήδη ξεκινήσει, έχεις πάρει το δρόμο. Τι λέει πάλι η Αγία Γραφή, ότι λέει τον ήλιον αυτού ανατέλει επί καλούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν λέει ο Θεός, στο δικό σου χωράφι θα βρέξω, στον άλλον δεν θα βρέξω. Για τον καλό θα ανατείλω τον ήλιο, για τον κακό δεν θα ανατείλω ήλιο. Έτσι θα γινόμαστε κι εμείς, αν θέλουμε να του μοιάζουμε, να είμαστε γη του και σαν γη να κληρονομήσουμε. Θα αγωνιζόμαστε έως ου μορφωθεί εν ημίν Χριστός, λέει ο Απόστολος. Να, πάρουμε τη μορφή να μοιάσουμε του Χριστού και να τον αναγνωρίζουμε όταν τον βλέπουμε τον Χριστό. Τον ευλέπουμε τον Χριστό σε τούτη τη ζωή, όχι στην άλλη. Μπορούμε να τον δούμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τόσο σίγουρα που ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει, όποιος δεν δει τον Χριστό σε τούτη τη ζωή, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι θα τον δει στην άλλη. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε, πώς θα τον δούμε. Ήτανε δυο, πηγαίνανε από μια μεγάλη πόλη σε μια άλλη, είχανε σταυρώσει τον Χριστό, τον είχανε θάψει, φεύγανε από τα Ιεροσόλυμα, στεναχωρημένοι, αναστατωμένοι, συζητάγανε στον δρόμο για αυτά που γίνανε. Και πώς είναι δυνατόν να γίνουμε. Αυτός που έκανε τόσα θαύματα, ανάστησε νεκρούς, έδωσε φως σε τυφλούς και εκεί που περιμέναμε ότι θα γίνει βασιλιάς, τον εκτελέσανε και τον εθάψανε. Στον δρόμο, καθώς πηγαίνανε για το χωριό του, τους πλησιάζει κάποιος. Τι έχετε, λέει, τι λέτε, να, δεν έμαθες, αυτά και αυτά γίνανε. Και γιατί σας φαίνεται παράξενο, λέει εκείνος. Έτσι έπρεπε να γίνει, δεν το λέγανε και οι γραφές. Και τους άρεσαν αυτά που έλεγε, είχε βραδιάσει, πηγαίνανε για το χωριό τους, εκείνος πήγε να συνεχίσει και τον επιέσανε, παραβιάσαν το αυτόν. Στάσου, στάσου, νύχτωσε τώρα, πού θα πας, έλα μείνε μαζί μας και αύριο συνεχίζεις τον δρόμο σου. Και τον πήρανε, του κάνανε το τραπέζι το βράδυ
Και εκεί που του κάνανε το τραπέζι και παίρνει το ψωμί να το κόψει, άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν ο Χριστός. Παρεβιάσαν το αυτόν. Τον πίεσαν. Έλα, μείνε μαζί μας. Μετά την Ανάσταση, ο Χριστός παρουσιαζόταν με διαφορετικές μορφές. Δεν τον γνωρίζανε. Γιατί? Στο Άγιον Όρος είναι μια εκκλησία, το Πρωτάτο. Μέσα εκεί είναι μια παράξενη εικόνα του Χριστού. Δεν μοιάζει με αυτές που ξέρουμε και έχει τίτλο «Εν ετέρα μορφή». Με διαφορετική μορφή. Για να μάθουμε αυτό το πράγμα. Να αναγνωρίζουμε σε κάθε άνθρωπο τον Χριστό. Να βλέπουμε στον κάθε άνθρωπο τον Χριστό. Τι λέει σήμερα η περικοπή που ακούσαμε? Ήμουν ξένος, ήμουν πεινασμένος, ήμουν φυλακή, ήμουν άρρωστος. Και όλοι αυτοί ήταν ο Χριστός. Μου έλεγε ο γέροντάς μου, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Κάποτε είχα πάει στο αρχονταρίκι του μοναστηριού, τα είχε ετοιμάσει όλα ο αρχοντάρης, είχε καθαρίσει, είχε σκουπίσει και ξαφνικά μπαίνουν 30 άτομα. Έγινε πυρ και μανία. Να τρέμει από το κακό του. Ευλογημένε, του λέω εγώ. Τι μας λέει ο γέροντας? Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Να τα αφήσεις αυτά, μου λέει. Εγώ πιστεύω εις ένα Θεό. Αυτοί είναι 30. Ο ένας να κάτσει. Οι 29 να φύγουνε. Δεν θα πέσω σε πολυθεία. Να φύγουν οι 29. Λέει ο Μέγας Αντώνιος. Εκ του πλησίον εστίν η ζωή και ο θάνατος. Η ζωή σου και ο θάνατός σου εξαρτώνται από τον αδελφό σου. Εάν αμαρτήσεις εις τον αδελφό σου, εις Χριστόν αμάρτησες. Εάν κερδίσεις τον αδελφό σου, τον Χριστό εκέρδισες. Τόσο απλό είναι για να σωθούμε. Δυσκολευόμαστε τώρα όλα τα προηγούμενα. Το τελευταίο. Είμαστε αμελείς. Τεμπέληδες. Απρόσεχτοι. Δυστυχώς είμαστε. Τότε μένει ένα ακόμα. Το τέταρτο. Μαζί με τις προσπάθειες και η εξομολόγηση. Άνθρωποι είμαστε. Και σφάλματα κάνουμε. Και ο Κύριος θα φροντίσει να ξεπληρώσουμε εδώ με διαφόρους τρόπους και να συγχωρηθούμε από εδώ. Δεν θα μπορέσει τίποτα να δείξει ο διάβολος σε κάποιον που έχει εξομολογηθεί. Μη το υποτιμούμε. Όταν ανοιχτεί το βιβλίο με τα γραμμένα, σε αυτόν που θα έχει εξομολογηθεί θα είναι άδειο. Η εξομολόγηση, η μετάνοια είναι πιο αναγκαία και από την ίδια τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε Άγιο που κοινώνησε μόνο μια φορά στη ζωή του. Για την ακρίβεια Αγία, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Αλλά έκλαιγε και μετανοούσε 40 χρόνια στην έρημο. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνουμε. Ποιος δεν αμαρτάνει? Ποιος δεν αμαρτάνει? Ο μόνος ανεμάρτητος είναι ο Χριστός. Όλοι αμαρτάνουμε. Και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που... Όχι μόνο με αυτά που κάνουμε. Και με αυτά που ακούμε και με αυτά που λέμε και με αυτά που σκεφτόμαστε. Δεν θα πάμε στην κόλαση επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Θα πάμε επειδή δεν μετανοούμε. Γι' αυτό ξεκινάει το κήρυγμα της σωτηρίας με το «Μετανοείτε, ήγη και εν γάρη η Βασιλεία των Ουρανών». Και είναι τόσο απλό που δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Και θεωρητικά τα ξέρουμε τα πράγματα, είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ δεν θα συγχωρήσω κανέναν. Είπε τέτοιο πράγμα? Ναι, το είπε. Κανέναν δεν θα συγχωρήσω, κανέναν δεν θα συγχωρήσω. Τότε πώς θα σωθούμε? Όταν ίδρυε την ιεροσύνη και φύσηξε στους Αποστόλους και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τα σαμαρτίας, αφίεται αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτετε. Εάν εσείς οι ιερείς συγχωρήσετε, θα συγχωρήσω και εγώ. Εάν εσείς δεν συγχωρήσετε, ούτε εγώ θα συγχωρήσω».
Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ό,τι μας αρέσει. Ή είμαστε χριστιανοί και τα δεχόμαστε, ή δεν τα δεχόμαστε, με γεια του και χαρά του ο καθένας, αλλά μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι είναι χριστιανός. Μπορεί ο παπάς να είναι ένας άχρηστος. Δεν μας ενδιαφέρει. Η θηλιά που θα τον πνίξει θα είναι φτιαγμένη από το πετραχύλι που φόρεσε. Δική του υπόθεση, δικό του πρόβλημα. Δεν θα πεθάνουμε παρέα. Αυτός θα πεθάνει το δικό του θάνατο, εγώ θα πεθάνω μόνος με τον δικό μου θάνατο. Και θα δώσω λόγο για το τι έκανα εγώ, όχι για το τι έκανε ο παπάς. Ο παπάς είναι το όργανο μέσα το οποίο δρά ο Κύριος, ο Χριστός, και σωζόμαστε. Μην απομακρύνεστε από τις ενορίες σας. Μην απομακρύνεστε από τους παπάδες. Κρατάτε τον παπά από τα ράσα. Μην φεύγετε από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Φιλοξενούσα μια παρέα νεαρών, ένας με μια μαχαιριά στο σαγόνι, ένας με είχαν κατατρομάξει. Λέω, εσύ τι δουλειά κάνεις? Είχε πιάσει και ένας τρομερός άρες μια χιονοθύελα, κλειστήκανε και τους είχα στο κελί. Εγώ αυτή τη δουλειά, εγώ παππούλη ήμουν μάγος. Τι, του λέω, τρόμαξε. Ένα αστιούλι τόσο δά, με κάτι μαλλιά σαν περούκα. Όχι παππούλη, εγώ έκανα λευκή μαγεία, δεν έκανα μαύρη μαγεία. Τι λευκή και μαύρη και πράσινη άλογα, ρε, του λέω. Τι θα πει, τι έκανες, τι θα πει λευκή μαγεία? Μου εξήγησε. Να μην σας τα πολύ λίγο, άλλη φορά θα τα πούμε. Ώσπου οι άλλοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίσανε να μεταστρέφονται και να πηγαίνουν εκκλησία και να εξομολογούνται. Άκου φιλάρα, δεν θα εξομολογούμαστε μόνο εμείς και εσύ. Σας είπα εγώ ρε να πάτε. Καλά κάνετε, εμένα παρατάτε με. Δεν έχει, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Τον πήρανε σηκωτό, τον πήγανε στον παπά. Τον αφήσανε μέσα, φύγανε. Αμάν παππούλη μου, λέει, τι ήταν αυτό που έπαθα? Κάθομαι να, και περιμένω να με φωνάξει ο παπάς, ο οποίος μέσα εξομολογούσε, και ήμουν, λέει, ο μόνος άντρας. Απ' την άλλη μεριά καμιά τριανταριά γυναίκες. Και να μην ξέρω πού να χωθώ. Γυρνάγανε όλες, με κοιτάζανε και μετά ψου μεταξύ τους. Όχ, λέω, τι έπαθα, βρε πως την πάτησα, ρε που βρέθηκα εδώ, βρε τι ήθελα και είπανε. Δεν ήταν και κανένας άλλος να κοιτάνε και κανέναν άλλον, μόνο εμένα κοιτάζανε. Και σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα και μπαίνει, λέει, ένας δίμετρος και λέω, ουχ, τώρα θα κοιτάνε κι άλλονε, θα γλιτώσω εγώ. Και πάει ο ψηλός από πάνω του και του λέει, γιατί ρε τώρα θες να τα χαλάσουμε? Το κοιτάζει ο άλλος, ο οποίος ήταν μια τσιλιβήθρα, ένας αδυνατούλης. Εμένα, λες, ρε φίλε, εσένα, ρε, λέω. Γιατί θέλεις τώρα να τσακωθούμε? Όχι ρε φίλε, γιατί να τσακωθούμε? Ρε, τόσα χρόνια ήμασταν φίλοι, τι μου ζήτησες και δεν το έδωσα? Ρε φίλε, για άλλον με μπερδεύεις με άλλον, πρώτη φορά σε βλέπω. Ρε, τι πρώτη φορά με βλέπεις? Πότε μου ζήτησες κάτι και δεν το έφερα? Το καημένο δεν καταλάβαινε ότι ήταν δαιμονισμένος και μίλαγε το δαιμόνιο. Πότε με φώναξες και δεν ήρθα? Τι μου ζήτησες και δεν στο έδωσα? Όχι ρε φίλε, με άλλονε με περνάς. Για άλλονε με περνάς, με μπερδεύεις με άλλονε. Παππούλη, λέει, ήταν ένας δαγκλαράς, είσαμε εκεί πάνω. Μια ρε μου δίνε, θα εξαφανιζόμουν. Αλλά δεν φταίς εσύ, αρχίζει να ουρλιάζει ο άλλος. Αυτός ο τράγος εκεί μέσα που σας παίρνει από μένα, αυτός φταίει. Τώρα θα του δείξω εγώ. Και ορμάει μέσα εκεί που εξομολογούσε ο παπάς, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και να γίνει ο χαμός, γιατί οι γυναίκες ήδη είχαν ξεσηκωθεί με τις φωνές που έβαλε, ορμάνε οι άλλοι μέσα, πέφτουν μέσα, γλίτωσε ο παπάς από το χάρο τα δόντια. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν έξω. Και λέει ο παπάς, για ποιον τα έλεγε αυτά? Για μένα, παππούλη, έλεγε ο λευκός μάγος, για μένα. Για έλα μέσα. Έτσι τρέμει ο διάολος στην εξομολόγηση. Τα ζούμε και τα ξέρουμε. Δεν δέχεται ο άλλος να πεθάνει για ιστορίες που τη λένε οι παπάδες και οι καλόγεροι. Δεν είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος που κάθονται και μαρτυρούν για την αγάπη του Χριστού? Τα έχουν ζήσει αυτά και τα ξέρουν. Δεν περιμένουν να τα μάθουν από εμάς. Εμείς τα μαθαίνουμε από εσάς. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τη Θεία Κοινωνία. Είδανε στον Πειραιά μια δαιμονισμένη. Και είχε πάει ο Παπαφιλόθεος Ζερβάκος, με ένας αγαθός παππούλης που ήταν ηγούμενος στην Πάρο, σε ένα μοναστήρι, τον είχα γνωρίσει και μας το έλεγε ο ίδιος. Και πήγε μέσα, εξομολογούσε και πάει με τη δαιμονισμένη, μια ήταν πολύ φιλενάδες και την αγαπούσε δαιμονισμένη. Και λέει εκείνη τώρα η άλλη, ας πάω να εξομολογηθώ κι εγώ. Και να προσπαθεί δαιμονισμένη να την εμποδίσει. Γιατί καλή μου, γιατί θέλεις να πας? Τι σε νοιάζει εσένα, να της λέει, εγώ θα πάω, εσύ μην εξομολογήσει, να της λέει η γυναίκα. Όχι, μην πας, να έχει πέσει απάνω, σε προσπαθεί να την εκρατήσει. Τελικά αποσπάστηκε η γυναίκα, μπήκε μέσα να εξομολογηθεί. Επί τρεις ώρες εξομολογιότανε. Η δαιμονισμένη από όξω να φρίζει και να χτυπιέται, να ουρλιάζει, να χτυπιέται σε λάστιχο. Δεν θα έχεις
άλλη χειρότερη εχθρό από μένα να φωνάζει. Τελικά βγήκε η γυναίκα, το είπε γιατί ήδη είχε παραγραφεί το εγκλημά της, είχε σκοτώσει τον άντρα της, είχε ρίξει στον καφέ του δηλητήριο. Όσο δεν το είχε εξομολογηθεί, ήταν καλές φιλενάδες. Όταν πήγαινε το εξομολογηθεί, γίνανε εχθρές. Μπορούμε να σωθούμε. Εάν δεν μπορούσαμε, δεν θα τα ζητούσε ο Χριστός από μας. Ό,τι ζητάει ο Χριστός, μπορούμε να τα κάνουμε. Ποιος λέει, ζητάει το παιδί του ψωμί και του δίνει πέτρες. Ποιος ζητάει το παιδί του ψάρι και του δίνει σφίδι. Εσύ που είσαι άνθρωπος αμαρτωλός, ξέρεις να δίνεις αγαθά πράγματα στο παιδί σου, δεν θα δίνει ο Θεός που πέθανε για σένα. Δεν θα μας δίνει ο Χριστός που σταυρώθηκε, σκοτώθηκε για μας. Αρκεί να δείξουμε τη θέλησή μας, να κάνουμε τον αγώνα που μπορούμε να κάνουμε. Στον ίδιο κόσμο που ζείτε εσείς και εγώ, ζουν και άλλοι. Πώς άλλοι μπορούν? Έχω γνωρίσει αγίους μέσα στον κόσμο. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Τις έχουμε χάσει προπολού τις δικαιολογίες. Έχω γνωρίσει παντρεμένο άγιο. Όχι ευλαβή και ευσεβή και κολοκύθια στο πάτερο. Άγιο. Να έχει φτάσει σε μέτρα που δεν έχουν φτάσει ούτε αγιορείτες καλόγεροι. Έχω γνωρίσει πάμπλουτο, μεγάλο βιομήχανο, άγιο. Ούτε τον έναν εμπόδισαν τα παιδιά του, ούτε τον άλλον τα λεφτά του. Πού έχει δοθεί η καρδιά μας? Αυτό θα μας σώσει και αυτό θα μας κολλάσει. Γι' αυτό και ο Χριστός, ο Θεός, ένα πράγμα ζητάει. Ιε, δώσ' μου την καρδιά μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Είναι απλά τα πράγματα. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Όταν λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σαν δικηγόρος, το ξετινάζει, όχι φράση-φράση, λέξη-λέξη, μόριο-μόριο. Είπανε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον θάψανε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί ρωτάει που τον θάψανε, δεν ήξερε? Και τότε σταματάς και εσύ και αναρωτιέσαι πραγματικά, γιατί ρωτάει? Έτσι, σαν κοιμισμένοι είμαστε. Ακούμε και το μυαλό μας φεύγει. Διαβάζουμε και το μυαλό μας πετάει. Κοιτάμε και η σκέψη μας γυρνάει. Αυτό το βιβλιαράκι θα το μάθετε απόξω. Και δεν είναι όλο, το μισό είναι. Το μισό είναι κείμενο. Το άλλο μισό είναι μετάφραση. Διαβάστε τη μετάφραση, η Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε 5 κιλά εφημερίδες την Κυριακή, δεν μπορείς να σηκώσεις την εφημερίδα που παίρνεις. Έχουμε ώρες για τόση σαβούρα να μαζεύουμε στο μυαλό μας, έχουμε κάνει σκουπιδαριό και δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Και μας φταίει μετά ο διάβολος. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Γιατί, ρωτάει ο Χριστός, ρωτάει ο Άγιος, ρώτησε ο Χριστός, που τον εθάψανε. Αυτός ξέρει πόσες είναι οι τρίχες του κεφαλιού μας. Ξέρει, είναι μετρημένες οι σταγόνες της βροχής, οι άμμος της θαλάσσης. Γιατί ρωτάει που τον θάψανε? Του δείχνουνε, εδώ τον εθάψαμε. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη, δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα? Και αναρωτιόμαστε κι εμείς πραγματικά, γιατί? Πολλά άλλα τέτοια ωραία ο Άγιος Ιωάννης για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι, για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που δεν μπορούσαν αυτοί και το μπορούσε εκείνος, την ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν ζητάμε κάτι, όταν αγωνιζόμαστε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε και δεν γίνεται, σημαίνει ότι μπορούμε ακόμα κάτι να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Και παρακαλάμε το Θεό, κάντο Παναγία μου, κάντο Χριστέ μου, βοήθησε με Αγία μου. Γιατί? Το υπηρετικό μας προσωπικό είναι. Γιατί? Θα κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και όταν φτάσουμε στο αμήν και πούμε μέχρι εδώ δεν αντέχω άλλο, τότε θα γίνει το θαύμα. Οι Άγγλοι έχουν μια ωραία παροιμία που λέμε ο Θεός εργάζεται για τη συρωτηρία των ανθρώπων. Λέμε, ναι, λένε οι Άγγλοι, ο Θεός εργάζεται, αλλά ο άνθρωπος υδρώνει. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς για να κάνει ο Χριστός αυτό που δεν μπορούμε εμείς. Είχαν πάει κάποιοι να δούνε έναν Άγιο και λέει ένας, αβά, εύξε υπέρ εμού ή να σωθώ, να με ελεήσει ο Θεός και να σωθώ. Και του λέει ο Άγιος, ούτε εγώ σε λέω, ούτε ο Θεός σε ελεεί, εάν εσύ δεν ελεήσεις τον εαυτό σου. Πατέρες και αδελφοί, εύχομαι να ελεήσουμε κι εμείς τον εαυτό μας και να ακούσουμε κι εμείς το δεύτερο ευλογημένο του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Αμήν.
Ο καλός Θεός να μας αξιώσει να εορτάσουμε και εδώ το Πάσχα και εκεί πάνω να πούμε στον Κύριο εκτυπώτερον σου μετασχήν εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου. Αμήν. Μπορούμε να εύχεστε. Ευχαριστούμε Γέροντα για άλλη μια φορά που μας καθυλώσατε με το λόγο σας και νομίζω ότι ξεκινήσαμε και αυτόν τον μήνα, τον Μάρτιο, πάρα πολύ καλά. Ιδού καιρός λοιπόν, μια που είμαστε και 40, να εφαρμόσουμε όσα μπορεί ο καθένας μας από το λόγο τον οποίο μας είπατε. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της διαλέξεως, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε στο Γέροντα ερωτήσεις, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρό μας, να προσφέρει ένα αναμνηστικό, πατέρα Νίκων, από τον κύριο Αρβανίτη. Και στην έξοδο έξω υπάρχουν ομιλίες σε CD. Όποιος θέλει μπορεί να τις προμηθευτεί για να ενισχύσουμε και το κελί του πατρός Νίκων. Ένα ελάχιστο εγχείριο για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά έτσι γέροντα. Ευχαριστώ. Να είστε. Καλησπέρα γέροντα. Ευλογία σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πολλά. Θα περιοριστώ σε λίγα. Αναφερθήκατε στην Ιερά Προσευχή και στο Κυρίσιο Χριστέ λέει σε με. Τι γίνεται όταν το στόμα τη λέει και το μυαλό πετάει αλλού? Ναι. Η ερώτηση είναι απλή, κατανοητή και κέρια. Τι γίνεται? Έχει μικρή αξία η προσευχή μας όταν προσεύχονται τα χείλη και το μυαλό γυρνάει αλλού. Παρόλα αυτά έχει αξία. Και ποια είναι η αξία της? Το ότι γίνεται μια καλή συνήθεια. Το ότι επιμένουμε να κάνουμε κάτι ενώ ο διάβολος δεν θέλει να το κάνουμε. Το ότι ακολουθούμε την εντολή του Κυρίου ενώ ο διάβολος δεν θέλει. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν προσεύχεται μονάχα το μυαλό, προσεύχεται και το σώμα. Και η κούραση του σώματος και η πειθαρχία και το ότι θα κάτσω να διαβάσω το απόδειπνο, να πω τους χαιρετισμούς, θα πάω στον Εσπερινό, τώρα τη 40 που είναι τόσο ωραία. Σιγά 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 κάποτε θα ξυπνήσει και το μυαλό. Προσευχή, λέει ένας σοφός ασκητής, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, για τον οποίο θα ακούσετε πολλές φορές, μεγάλος σύγχρονος Άγιος μας. Προσευχή χωρίς προσοχή είναι λάμπα χωρίς πετρέλαιο, λιχνάρι χωρίς λάδι. Δεν ανάβει, δεν φωτίζει, δεν ζεσταίνει. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι λιχνάρι. Όταν θα στείλει και ο καλός Θεός τη χάρη του, το έλεος του και ανάψει μέσα μας, τουλάχιστον να έχουμε το λιχνάρι. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Οπωσδήποτε δεν είναι το τέλειο το να προσεύχονται τα χείλη και το μυαλό να φεύγει. Αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Μεγάλη πληγή του ανθρώπου είναι ο εσωτερικός εγωισμός του. Πώς θα μπορέσουμε να τον καταπολεμήσουμε? Ναι, πώς θα καταπολεμήσουμε τον εγωισμό μας? Να σας πω, αν το είχα καταφέρει θα σας έλεγα. Αλλά από ό,τι λένε και από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι διαπιστώνουμε και από ό,τι παθαίνουμε, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι η ταπείνωση είναι το ένδυμα της θεότητος. Η ταπείνωση είναι το ρούχο που φόρεσε ο Θεός για να μας σώσει. Εταπείνωσε εαυτόν και έγινε άνθρωπος. Εταπείνωσε εαυτόν ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Όχι μόνο αυτό. Είναι κάτι απίστευτο μέσα σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι που ξεχνάμε να το διαβάσουμε. Λέει κάπου ότι όταν ο Χριστός ήταν μικρός, είναι υποτασσόμενος αυτής για τους γονείς του, για την Παναγία και για τον Ιωσήφ. Δεν είναι να σταματάει το μυαλό του ανθρώπου? Ο Θεός έκανε υπακοή σε ανθρώπους και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπακοή στον παπά, στον δεσπότη, στον δάσκαλο, στον άνθρωπο που μας διδάσκει τα λόγια του Θεού, στις εντολές της Εκκλησίας. Όλο το πρόβλημά μας είναι η υπερηφάνειά μας, είναι ο εγωισμός μας, είναι ο εαυτός μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν είναι οι άλλοι, δεν είναι ο διάβολος. Είναι κάτι που εμείς οι Έλληνες το έχουμε, να τα φορτώνουμε στους άλλους.
Φταίνε τούτοι, φταίνε εκείνοι, φταίει αυτός, φταίνε οι παπάδες, φταίει τώρα, εμείς ποτέ. Από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε τα χάλια που έχουμε και πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», ξεκινήσαμε. Κάναμε το πρώτο βήμα για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό πράγμα η μετάνοια. Γιατί χτυπάει τον εγωισμό και την υπερηφανία μας. Σκεφτείτε το λιγάκι, σκεφτείτε το λιγάκι. Έχουμε κάνει ορισμένες αμαρτίες, ορισμένα άσχημα πράγματα. Για σκεφτείτε λιγάκι ότι αυτά στους φίλους σας τα λέτε. Τα ίδια, ακριβώς τα ίδια. Στον παπά δεν τα λέτε. Γιατί? Δεν σας λέει κανείς να πείτε άλλα, αφού τα λέτε. Δεν τα λέτε. Τα λέτε. Και καμαρώνετε στους φίλους. Πέστε και στον παπά. Όχι. Γιατί? Γιατί στον φίλο ή στην εικόνα ο εγωισμός δεν ταπεινώνεται. Στον άλλον που θα φορέσει το πετραχύλι και θα λειτουργήσει το μυστήριο της εξομολογήσεως, χτυπιέται σαν λάστιχο διάολος. Ξεκινάς από το σπίτι σου να πας να εξομολογηθείς, ανεξάρτητα από το τι θα πει στον παπά, ανεξάρτητα από το τι θα σου πει ο παπάς, ήδη έχεις κόψει τα πόδια του διάολου. Ήδη η μισή θεραπεία έχει γίνει. Για πολλά χρόνια βοηθούσε ναρκωμανείς. Για αρκετά χρόνια. Και είχα στο κελί πολλά τέτοια παιδιά. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη σε έναν από τους συμβούλους, έτσι λέγονται αυτοί, που βοηθάνε αυτά τα παιδιά. Μια ομάδα νι αλφα, ναρκωμανείς ανώνυμοι. Όσοι έχετε τέτοιες περιπτώσεις, που να μην δώσει ο Θεός να έχετε, αλλά αν έχετε, θα στριμώχνετε αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν στους νι αλφα. Έτσι λέγονται, ναρκωμανείς ανώνυμοι. Πάνε οπουδήποτε αλλού. Εκτός από τους νι αλφα, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα γίνουν καλά. Και δεν θέλουν να γίνουν καλά αυτά τα παιδιά. Κοροϊδεύουν τους γονείς τους. Ήμουν σε έναν τέτοιο σύμβουλο. Χτυπάει το τηλέφωνο, παίρνει μια, το σηκώνει μια μαμά. Σας παρακαλώ, έχω το παιδί μου 17 ή 18 χρονών. Δεχτείτε τον να έρθουμε τώρα για λίγο να τον γνωρίσετε. Καλά, κυρία μου, λέει εκείνος, πέστε του να έρθει αύριο στο τάδε μέρος. Ναι, θα έρθει αύριο. Ας έρθει απόψε να τον δείτε. Κουράστηκα να τον πείσω να δεχτεί. Όχι, κυρία μου. Θα έρθει αύριο, να έρθει αύριο μόνος του να με δει. Μα σας παρακαλώ, λέει, δέστε τον απόψε να θελήσει έτσι να. Όχι, κυρία μου, να έρθει αύριο μόνος του να με δει. Και της κλείνει το τηλέφωνο. Δεν είπα τίποτα. Με ενόχλησε, δεν είπα τίποτα. Είχε νυχτώσει, είχε πάει 10.30, 11 η ώρα. Καταβαίνουμε με το σανσέρ κάτω στην πολυκατοικία. Με συνοδεύει και εκείνος. Η γυναίκα εν τω μεταξύ. Ήξερε το σπίτι και καθώς βγαίνουμε από την πολυκατοικία, πέφτουμε πάνω της μαζί με το παιδί της. Ένα παλικαράκι πανέμορφο, είσαι με εκεί πάνω. Ο γιος μου, λέει, είμαι εκείνη που σας τηλεφώνησα. Να σηκωθείτε να φύγετε, κυρία μου. Εγώ πάγωσα. Μα σας παρακαλώ, λέει, συζητήστε λιγάκι. Θέλει να γίνει καλά. Να φύγετε κι εσείς και ο γιος σας και να έρθει αύριο μόνος του. Να μην σας τα πολυλογώ, τους έδιωξε. Μόλις απομακρυνθήκανε, το πήρα παραμάζωμα. Ρε, του λέω, είσαι στα καλά σου. Ρωτάς τι τράβηξε αυτή η γυναίκα για να το καταφέρει να το φέρει μέχρι εδώ. Όχι, λέει γέροντα, δεν θέλει να γίνει καλά. Θέλει να δει η μάνα του ότι προσπαθεί. Και αφού δεν τα καταφέρνω, ρε μάνα, δώσε κάτι, θέλεις να κλέψω, να πορνέψω. Και δίνει η ανόητη μάνα. Οπότε γιατί να σταματήσω άλλος. Εάν μου λέει ξεκινήσει αύριο το πρωί από το σπίτι του να έρθει, η μισή θεραπεία έχει γίνει. Γιατί θέλει πράγματι να γίνει καλά. Ξεκινήστε να πάτε στον πνευματικό σας σύμβουλο, στον παπά. Εάν δεν συγχωρήσετε εσείς, δεν θα συγχωρήσω κι εγώ, είπε ο Χριστός στους ιερείς. Το τρέμει το μυστήριο της μετανοίας ο διάβολος. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος, ο διάβολος αφήνει να χτίζεις εκκλησίες, να κάνεις ελεημοσύνες, να μένεις παρθένος, να μένεις άγρυπνος, να κάνεις αγρυπνίες. Δεν τον φοβίζουν οι αρετές μας. Πιο πολλές έχει αυτός από εμάς. Θα γίνουμε ποτέ παρθένοι σαν τον διάβολο? Και να θέλει να πορνέψει δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Θα αγρυπνήσουμε ποτέ σαν τον διάβολο? Αυτός δεν κοιμάται ποτέ. Θα νηστέψουμε ποτέ σαν τον διάβολο? Αυτός δεν τρώει ποτέ, δεν έχει σώμα. Όλες του οι αρετές πάνε χαμένες. Γιατί? Γιατί του λείπει μια, η ταπείνωση. Από την υπερηφάνειά του και τον εγωισμό του έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν και εμείς από το αντίθετο, από την ταπείνωση, θα σωθούμε. Τόσο απλό είναι. Πηγαίνεις στον παπά, εξομολογείσαι, σου διαβάζεις συγχωρητική ευχή, οι αμαρτίες σβήνουνε, δεν υπάρχουν πια. Τι υπάρχει? Μένει η κακή συνήθεια να κάνεις την αμαρτία. Έχεις να πολεμήσεις με τον εαυτό σου πια. Έχεις δευτέρα φύσης, λέγανε οι αρχαίοι.
Κάτι που το κάνεις και το ξανακάνεις και το ξανακάνεις γίνεται συνήθεια. Έχεις να πολεμήσεις πια με τη συνήθεια. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Τόσο απλά. Η επόμενη ερώτηση. Και τελευταία. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο όρος την... Όχι έκφραση, θα ήταν λάθος μου αυτό. Προσευχή με τα δακρύων. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι δάκρυα να τρέχουν τα δάκρυα, θα είναι κάτι άλλο. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Τι εννοούμε προσευχή με τα δακρύων? Τώρα πέφτουμε σε βαθιά νερά. Γιατί υπάρχουν δάκρυα και δάκρυα. Υπάρχουν τα δάκρυα μετανοίας και υπάρχουν τα δάκρυα στα οποία φτάνουν κάποιοι που συναντάνε το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν κάτι δάκρυα που είναι σαν κρύο δροσερό νερό που σε ξεδιψάνε. Αλλά ώσπου να φτάσουμε μέχρι εκεί, τουλάχιστον ας κλαίμε ψυχικά, αφού δεν έχουμε σωματικά δάκρυα, να μας λυπηθεί ο καλός Θεός. Τα πρώτα δάκρυα, τα καυτά δάκρυα της μετανοίας. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα για να φτάσουμε στα δεύτερα. Να μην ξεχνάμε. Όλα θα σου επιτρέψει ο διάβολος να τα κάνεις, εκτός από δύο πράγματα. Να πας εξομολογηθείς και να πεις Κύριε σου, Θεέ ελέησόν με. Γιατί και από τα δυο γεννιέται η ταπείνωση. Ταπεινώνεται όποιος πάει στον παπά. Στο εικόνισμα δεν ταπεινώνεσαι. Στο φίλο δεν ταπεινώνεσαι. Ποιος ζητάει ελεημοσύνη? Ένας ζητιάνος. Λες Κύριε σου Χριστέ λυσέ με. Ζητάς ελεημοσύνη? Είσαι ζητιάνος? Είναι ταπείνωση. Τα τρέμει ο διάολος αυτά τα δυο. Αυτά τρέμει. Με αυτά θα τον χτυπάμε. Πάντως ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης από τα δάκρυα είχε μου σκέψει, γινόταν λάσπη εκεί που πατούσε όταν λειτουργούσε. Μα όταν υπάρχουν, τέλος πάντων, πολλοί κατηγορούν τους χριστιανούς ότι λατρεύουν τους Αγίους, δεν τους τιμούν. Κακώς η φράση, αλλά καλά κάνουν και τους τιμούν και καλά κάνουν και παίρνουν αντικείμενα των Αγίων και τα έχουν σαν φυλαχτά. Ο ίδιος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει να τιμάμε τους Αγίους και να πηγαίνουμε και στους τάφους και να παίρνουμε χώμα από τους τάφους τους. Υπάρχει ένα μαντιλάκι με το οποίο σκούπιζε τα δάκρυά του και τον υδρότα του. Αυτός ο τρομερός ασκητής που σας ανέφερα πιο πριν, ο Ιωσήφ ο ησυχαστής. Λοιπόν, αυτό το μαντιλάκι εμποδιάζει από μέτρα μακριά. Ο κύριος Ιωμαρούδης. Γέροντα, ευχαριστούμε για τον τόσο μεστό λόγο και τις ευλογίες που μας φέρνετε πάντα από το περιβόλι της Παναγίας μας. Σχετικά με αυτό που μόλις τώρα είπατε, έχω μαρτυρία του εξής γεγονός. Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ένας μοναχός, ο γύρω Ισίδωρος, έχει το χαλάκι στο οποίο έβαζε μετάνοιες ο Πάτερ Εφραίμ που είναι στην Αμερική. Το οποίο όμως χοβολάει επίσης από πολλά μέτρα, είναι κάτι που το έχω ζήσει και ήθελα να το καταθέσω. Η ερώτησή μου τώρα. Είπατε ότι δεν σώνεται απλά κάποιος, αλλά όταν μαρτυράει έχει και στεφάνι. Κάποιος που δολοφονεί έναν, κολλάζεται. Κάποιος που δολοφονεί χιλιάδες, κολλάζεται επίσης. Τι είδους είναι αυτές οι διαβαθμίσεις στον παράδεισο και στην κόλαση? Έχουμε γνώση από αυτού? Να σας πω, όταν πάμε θα το μάθουμε. Μάλιστα. Ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις, ναι, υπάρχουν. Λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, όλα τα αστέρια είναι στον ουρανό, αλλά αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξη και λάμψη. Και είναι λογικό. Σώζεται ένα στην τελευταία στιγμή με τη μετάνοια. Σώζεται, στον παράδεισο πάει, αλλά είναι δυνατόν να έχει την ίδια δόξα, την ίδια χαρά, την ίδια λάμψη που θα έχει ο Μέγας Βασίλειος, που όλη του τη ζωή έλειωσε. Να χτίζει ορφανοτροφία, να χτίζει νοσοκομεία, να χτίζει φτωχοκομεία, να χτίζει χίλια δυο. Ας πάμε στο παράδεισο και θα τα μάθουμε εκεί με λεπτομέρειες. Αλλά ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Όπως και οι διαφορές των ποινών στην κόλαση, που αυτό καλό θα είναι να μην τις μάθουμε. Ο κύριος Αθανασιάδης και όποιος έχει να κάνει ερωτήσεις, παρακαλώ να κατεβαίνει προς το βήμα για να κερδίζουμε χρόνο. Ευλογείτε. Είναι δύο μικρές τοποθετήσεις και ανακοινώσεις πιο πολύ και μια ερώτηση. Είχα πάει στην τελευταία μου επίσκεψη στο Άγιον Όρος και είχα δει έναν παππούλι γεροντάκο με ένα τοπί το αναπηρικό να περπατούσε με δυσκολία. Και του λέω ευλόγησον. Με έδωσε μια απάντηση και δεν την άκουσα και με την ίδια, όπως μου το είπε την πρώτη φορά, μου ξαναείπε. Λέω τι είπατε, λέω δεν άκουσα. Μου λέει ευλογείτε. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και παράδεισο να σας χαρίσει. Εκεί εντυπωσιάστηκα. Και το δεύτερο, επειδή είσαι στο εξωτερικό κάποιους μήνες, όσα κράτη είναι καθολικά και δεν γνωρίζουν πώς είναι ο Σταυρός, το φοβούνται. Η τελευταία ανακοίνωση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στελιανού ήταν προς τους ιερείς, ο οποίος έλεγε το εξής.
επειδή οι μουσουλμάνοι κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούν οι δικοί μας ιερείς, χωρίς καλυμάφη, μόνο με ράσο, εξόραστο τα πάντα και μακριά γενιάδα, έχει πει στους ιερείς να έχουν στο πέτο ένα σταυρό. Δεν ενδιαφέρει τι είδους σταυρό, αλλά να κυκλοφορούν με σταυρό. Το βλέπουν αυτό οι Αυστραλοί και ξενίζονται με το σταυρό, γιατί σε λέει, αυτοί τι είναι. Δεν τους αρέσει ο σταυρός να φαίνεται. Αλλά η εντολή του Σεβασμιωτάτου είναι να κυκλοφορούν όσοι είναι και γενικά στην Αρχιεπισκοπή, αλλά και ιερείς, με σταυρό, να φαίνεται η Ορθοδοξία. Και η ερώτηση είναι το εξής. Όλοι έχουμε στα χέρια μας ή κομποσχήνια ή σταυρούς. Σε κάποιο, μπορεί να προκαλέσω τώρα, στο στρατό συνήθως και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες απαγορεύουν και τους σταυρούς και τα κομποσχήνια. Κάνει να φορούμε ένα απλό σταυρό, ένα απλό κομποσχήνι, ή να έχουμε ένα σταυρό που κοστίζει 10-20 χιλιάδες ευρώ και ένα κομποσχήνι να ταιριάζει με τα μάτια μας ή με τα ρούχα. Σαν κόσμο, ναι. Δηλαδή. Ναι. Κοιτάξτε, σημασία έχει να είναι αληθινός ο σταυρός που έχουμε στην καρδιά μας. Ο άλλος σταυρός, καλό θα είναι να τον φυλάμε με το σώμα του Χριστού, με το σώμα του εσταυρωμένου απάνω, για να μας σώζει. Από εκεί και μετά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν υπάρχει λόγος να το κουδουνίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι ιερείς βεβαίως πρέπει να ξεχωρίζουν. Βεβαίως. Γι' αυτό πρέπει να φοράνε ράσα, να έχουν γένια, ακόμα και εκείνοι που τα έχουν πετάξει έχουν ένα κολάρο. Πρέπει να ξεχωρίζουν για να τους πλησιάζει ο πιστός. Ήμουνα σε μια πόλη στο εξωτερικό, ήθελα να πάω σε ένα άλλο κράτος, τηλεφωνώ σε κάποιους, θα έρθουμε γέροντα να σας πάρουμε. Λέει ο παπάς που ήταν δίπλα μου, που λέω, τον ρωτάω πού να δώσουμε ραντεβού. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, είναι κεντρικό σημείο, μπορούν να σας βρουν εύκολα. Πάμε με τον παπά στο σταθμό, έρχονται μετά από λίγο τα δύο παιδιά, γέροντα, αγκαλιές, χαρές, φιλιά, μου βάζουν μετά, φυλάνε το χέρι του, συστήνω εγώ. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και φεύγουμε και τους βάζω μπρος. Τι ήταν βρελό αυτό που κάνατε, δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Πατάει φρένο, τρόμαξε το παιδί. Τι κάναμε, γέροντα? Γιατί βρε δεν βάλατε μετάνοια στον παπά, γιατί δεν του φιλήσατε το χέρι? Και με κοιτάνε και δυο με γρουλωμένα μάτια και μου λένε, του παπά, ποιανού παπά? Πού να καταλάβουν ότι ήταν παπάς, που φόραγε το πουκαμισάκι του, τη γραβατούλα του, το κουστούμάκι του. Οι μάγισσες δηλώνουν ότι είναι μάγισσες. Οι γκέι δηλώνουν ότι είναι γκέι. Οι μουσουλμάνοι δηλώνουν ότι είναι μουσουλμάνοι. Ο παπάς, οι Εβραίοι, όλοι. Οι ιερείς δεν πρέπει να ξεχωρίζουν? Οι ιερείς θα ξεχωρίζουν. Όχι να βλέπει τον καθολικό παπά και να πηγαίνει να του φυλάει το χέρι και να μην ξεχωρίζει τον Ορθόδοξο. Δεν χαιρετήσουμε, λέει, τον παπά. Ποιον παπά? Πού να καταλάβει ότι ο κύριος δίπλα με τη γραβατούλα ήταν παπάς? Οι παπάδες να ξεχωρίζουν. Εμείς οι χριστιανοί να ξεχωρίζουμε με τη ζωή που ζούμε, όχι με αυτά που κρεμάμε πάνω μας. Είμαστε τέτοιου είδους χριστιανοί που άμα δεν το φωνάξουμε δεν θα το καταλάβει ο άλλος ότι είμαστε χριστιανοί. Λέει πάλι ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, για τον οποίο είπαμε αρκετές φορές απόψε. Η αρετή δεν έχει κουδούνια. Αν βλέπετε αρετές με πολλά κουδούνια, κάτι δεν πάει καλά. Θα φοράμε το κομποσχήνι και σαν φυλαχτό. Δεν είναι ανάγκη να το κουδουνίζουμε να φαίνεται. Θα έχουμε και το σταυρό από μέσα. Γιατί από έξω τον Αρχιμαντρίτη θα παραστήσουμε? Ή στο πέτο ή με τη στάδο οργάνωσης με βλέπετε, δεν είμαι σαν εσάς. Για να έχουμε την αρετή του Φαρισαίου που λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τους άλλους. Να αποφεύγετε να επιδεικνύετε τον χριστιανισμό σας και τις αρετές σας. Να τα ζείτε και θα τα φανερώνει ο Θεός, να τα φανερώνει η ζωή σας. Όχι αυτά που κρεμάμε πάνω μας. Και φυλαχτά θα φοράμε και σταυρούς θα φοράμε και κομποσχοινάκια θα φοράμε. Δεν θα τα κουδουνίζουμε. Επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Αθανασιάδης, γέροντα, είναι αφιχθής από την Αυστραλία. Επί δεκάμηνη παραμονή στην Αρχιεπισκοπή. Στα γεωργομεία έχει βοηθήσει. Λοιπόν, ωραία. Επόμενη ερώτηση. Γι' αυτό πολύ καλά έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος που είπε στους ιερείς του να φοράνε το σταυρό και να φαίνεται. Στους ιερείς του. Ευλογείτε, Γεωργιά. Επί του θέματος, πώς θα γίνει η κρίση
εις τους ανθρώπους που ζήσανε πριν την έλευση του Χριστού και εις τους ανθρώπους εις τους οποίους δεν τους δόθηκε ευκαιρία να γίνουν γνήσιοι κληρονόμοι της Βασιλείας της Ετοιμασμένης. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά είναι η τελευταία, γιατί η απάντηση θα πάρει λίγο χρόνο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Και αυτή ακριβώς η ερώτηση και η απάντηση έχουν σχέση με αυτό που μόλις τώρα είπα. Ότι χριστιανούς μας κάνει η ζωή μας, όχι τα λόγια μας. Όχι το τι κρεμάμε απάνω μας. Και αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Λέει ένας Άγιος, οι μεταλόγου βιώσαντες, αυτοί που έζησαν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, χριστιανοί είσαι, είναι χριστιανοί, καν άθεοι ενομίστησαν και ας νομιστήκαν για άθεοι, ίοντε ενέλυσιν, όπως για παράδειγμα στους Έλληνες, Ηράκλητος, Σοκράτης και οι τούτοι όμοιοι. Ο Ηράκλητος, ο Σοκράτης και οι όμοιοι με αυτούς. Ενώ δεν είχε έρθει ο Χριστός, ήταν χριστιανοί, γιατί ζούσαν χριστιανικά. Λέει ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο ποιμένας που μαζεύει τα πρόβατα στη μάντρα του στην εκκλησία για να τα σώσει. Υπάρχουν ακόμα πρόβατα που είναι έξω από τη μάντρα. Υπάρχουν χριστιανοί. Ποιοι είναι αυτοί? Δικό του πρόβλημα να τους ξεχωρίσει. Αλλά αφού ζούνε χριστιανικά, ας μην το ξέρουνε, είναι χριστιανοί και θα τους σώσει ο Χριστός, όχι ο Βούδας. Θα τους σώσει ο Χριστός, όχι ο Μωάμεθ. Θα τους σώσει ο Χριστός, όχι ο Κρίσνα και ο Βισνού. Ποιοι είναι αυτοί που ζουν χριστιανικά και θα μπορέσει να τους αναγνωρίσει ο Χριστός σαν πρόβατά του, κακήν εδί με αγαγήν? Δικό του πρόβλημα. Εμείς ξέρουμε τι ζητάει από μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, πόσα πρόβατα είναι ακόμα έξω από τη μάντρα, όπως είπε ο Χριστός, και αναστενάζει, και πόση λύκη μέσα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εμείς που είμαστε μέσα στη μάντρα, είμαστε χριστιανοί? Ή λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και τρώμε τον άλλον ζωντανό και κολλαζόμαστε με χίλιους άλλους δυο τρόπους. Είμαστε χριστιανοί ή κουδουνίζουμε το χριστιανισμό μας για να πείσουμε τον άλλον με φωνές και επιχειρήματα ότι είμαστε χριστιανοί, επειδή δεν το φωνάζει η ζωή μας, δεν το δείχνει η ζωή μας? Ξέρουμε τι ζητάει ο Χριστός από μας για να σωθούμε. Το πώς θα σώσει τους άλλους, πώς θα βρει ποιοι είναι χριστιανοί, ποιοι ζουν χριστιανικά, δικό του θέμα. Χριστιανούς μας κάνει η ζωή μας, όχι τα λόγια μας. Γι' αυτό θα κοιτάξουμε να ζούμε όπως λέει η Εκκλησία και με απλές καθημερινές πράξεις, με την καθημερινή μας ζωή θα πάμε στον Παράδεισο, με την καθημερινή μας ζωή θα πάμε στην κόλαση. Πολύ απλά πράγματα. Αυτό είναι η θέση της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα. Και μέχρι σήμερα κανένας Άγιος δεν είπε κάτι διαφορετικό. Αλλά εάν θα σωθεί ο Βουδιστής, ο Ινδουιστής, ο Μωμεθανός, επειδή δεν ξέρουν τον Χριστό αλλά ζήσανε χριστιανικά, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί χριστιανός που θα διαβάζει Ινδουιστικά βιβλία, Βουδιστικά βιβλία, για να βρει αλήθειες και να σωθεί, που θα τον οδηγήσουν σε σωτηρία. Γιατί εκείνοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Εμείς όμως που ψάχνουμε να βρούμε αλήθεια εκεί, ξέρουμε ποιον αφήνουμε και ξέρουμε που πάμε. Εμείς δεν θα σωθούμε. Εκείνοι θα σωθούν γιατί ζουν χριστιανικά. Άλλο να διαβάσουμε για να μορφωθούμε, για να γνωρίσουμε τι πιστεύουν, πώς ζουν, πώς προσεύχονται, τι κάνουν από άποψη γνώσεων, ναι. Αλλά όχι για να βρούμε αλήθειες σωτηρίας έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Να προσέξουμε αυτή την πεπονόφλουδα. Όχι επειδή θα σωθούν και εκείνοι, άρα μα αγάτσουμε και εμείς στη στάση του λωτού, θα σωθούμε. Όχι. Γιατί δεν ξέρουν τον χριστιανισμό. Μπορεί να έχουν ακούσει, αλλά τι χριστιανούς γνωρίσανε? Λέει ο Μαχάτμα Γκάντι,
ο μεγάλος Ινδός που νίκησε μια αυτοκρατορία ολόκληρη και απελευθέρωσε την πατρίδα του, δεν υπάρχει ωραίότερο βιβλίο γραμμένο στον κόσμο από το Ευαγγέλιο. Και του λένε οι άλλοι κατάπληκτοι, τότε γιατί δεν γίνεσαι χριστιανός? Και απαντάει, γιατί γνώρισε τους χριστιανούς. Να που είναι το πρόβλημα. Ας αφήσουμε λοιπόν το πώς θα σωθεί ο ένας και ο άλλος και να κοιτάξουμε πώς θα σωθούμε εμείς. Ο Χριστός θα σώσει όσους σε εκείνους καταλαβαίνει ότι πρέπει και μπορούν να πάνε στον παράδεισο. Και μακάρι να μπουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στριμωξίδι. Να μπουν. Εμείς θα μπούμε. Αυτό να μας απασχολεί. Η θέση της Εκκλησίας είναι αυτή. Ναι, θα σωθούν, αλλά θα τους σώσει ο Χριστός. Ποιοι και πώς, δικό του θέμα. Εμείς ξέρουμε τι ζητάει από εμάς. Σεβόμενοι την επιθυμία του Γέροντα, μπορούμε να κλείσουμε την συνάντησή μας εδώ. Υπάρχει περισσότερος γέρον έξω στην είσοδο. Υπάρχουν ομιλίες παλαιότερες και ανέκδοτες. Μπορούμε να προμηθευτούμε. Σας περιμένουμε όλοι την επόμενη Δευτέρα στην ομιλία της κυρίας Μερόπης Πυροπούλου. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.